Καλημέρα κύριε καθηγητά. Χαρά μας που σας ακούμε και ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλημέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε να μας καταθέσετε τη δική σας πολύτιμη επιστημονική άποψη για το όλο θέμα που μας απασχολεί με τον κορονοϊό. Ας αρχίσουμε πρώτα απ' όλα. Είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 2019. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι 30 Ιανουαρίου με αυτό το θέμα. Με είχε προκαλέσει τρομερή εντύπωση ένα άρθρο το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή δημοσιευμένο στο περιοδικό Nature, που είναι ένα από τα πιο αξιόλογα περιοδικά. Mm-hmm. Και εκεί έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ακόμη και τα ασυμπτωματικά άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, το οποίο ήταν καμπανάκι. Και προσπάθησα αρχικά να εξηγήσω στους γνωστούς μου, ύστερα στο ευρύ κοινό με το λογαριασμό μου, αλλά δυστυχώς αυτά τα οποία προσπάθησα να κάνω δύσκολα πέρασαν στο ευρύ κοινό. Όταν λέτε αυτά κανένας, που προσπάθησα, τι εννοείτε κύριε καθηγητά? Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούω. Τι εννοείτε όταν λέτε προσπάθησα να κάνω και δεν πέρασαν στο ευρύ κοινό? Πείτε μου συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, προσπάθησα συγκεκριμένα να ενημερώσω τον κόσμο, προσπάθησα φίλους να ενημερώσω, αλλά όποιο και προσπαθούσα να το κάνω, ήταν αδύνατο να περάσει, και εκείνο το οποίο προσπαθούσα να δώσω είναι πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο ιό. Και ας δούμε, μάλιστα, τι πληροφορίες υπάρχουν. Να το αφήσουμε λίγο αυτό, γιατί έχει γίνει ήδη πολλή κουβέντα. Να πάμε λίγο παρακάτω. Κρίνεται ότι πάρθηκαν σωστά και έγκαιρα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος? Η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, έχουν πάρθει σωστά τα μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με όλους τους άλλους. Βλέπουμε ότι υπήρχαν 2.000 νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει ο κόσμος να εξακολουθήσει να πειθαρχεί με τα μέτρα, γιατί λόγω του Πάσχα βλέπουμε πολλοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέτρα. Πού αποδίδεται, όμως, πού αποδίδεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, τους ξέφυγε τόσο πολύ αυτό το πράγμα? Πού γιατί το αποδίδετε εσείς? Γιατί πρώτα απ' όλα λάθος έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Mm-hmm. Από την πρώτη δήλωσή του την οποία είχε κάνει και την οποία είχε πει ότι εσείς οι δημοσιογράφοι κακώς τη μεταφράσατε και την μεταδώσατε, ότι ήταν μια απλή γρήπη και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτή ήταν η γενική οδηγία. Στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο παρά είναι μια απλή γρήπη. Γιατί έχει... Κύριε καθηγητά, πάμε κύριε καθηγητά. Λίγο να το ολοκληρώσω, ναι, αυτό. Είδαμε όμως ότι το ίδιο καλά, όσο μπορεί να πει κανείς καλά, αποτελέσματα υπάρχουν και σε πολλές άλλες χώρες οι οποίες δεν αναφέρονται, κυρίως στα Βαλκάνια. Και ένας από τους λόγους που ζητούμε την πολύτιμη άποψή σας είναι αν παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, αν παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά πέρα από τα μέτρα. Η απάντηση είναι καταφατική. Ήδη και ο κύριος Τσιόρδας προχθές παραδέχτηκε από το γεγονός ότι πέρα από τα άτομα τα οποία είναι ηλικίας πάνω των 65 ετών, υπάρχουν και παιδιά τα οποία προσβάλλονται από την ασθένεια, ότι ρόλο πρέπει να παίζει και η γενετική σύσταση των ατόμων. Και μπορώ να εξηγήσω γιατί μπορεί να παίζει. Ναι, αν μπορείτε, έχει αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς θέλουμε, γιατί εσείς είστε ο επαΐων, ναι, της γενετικής. Πείτε μπορώ μας λοιπόν, το DNA τι ρόλο παίζει? Ναι, μπορώ να εξηγήσω γιατί παίζει ρόλο το DNA σε αυτή την περίπτωση. Γνωρίζουμε πλέον όλη τη μορφή του ιού. Είναι σαν στέμα και περιβάλλεται γύρω-γύρω από ακτίνες. Για να περάσει στα κύτταρά μας, η πρωτεΐνη της ακτίνης αυτής πηγαίνει σε έναν υποδοχέα της μεβράνης των κυττάρων μας. Μάλιστα. Η πρωτεΐνη η οποία υπάρχει στα κύτταρά μας λέγεται μετατρεπτικό ένζυμο, έτσι λέγεται, η άσε. Μάλιστα. Και έχει μεγάλη σημασία το ότι ο ιός αυτός πρώτα απ' όλα έχει μεγάλο βαθμό συγγένειας οι δύο πρωτεΐνες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μορισματικός. Σε σχέση με τους άλλους ιούς, τα ξαδέρφια του SARS-1, έχει 6 φορές πιο μεγάλη ικανότητα να δεσμευτεί. Έτσι εξηγείται μοριακά, γιατί
μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Δεύτερο, το γονίδιο αυτό εδώ πέρα έχει βρεθεί από πειράματα τα οποία έχουμε κάνει και εμείς στο εργαστήριό μας, εκφράζεται στην καρδιά, στους πνεύμονες, στα νεφρά, στα έντερα και στις αρτηρίες. Και επηρεάζει επίσης πάρα πολλά πράγματα, όπως η λειτουργία των νεφρών, την κατανάλωση του οξυγόνου στα κύτταρά μας, το καρδιακό σύστημα και την αρτηριακή πίεση. Αφού επηρεάζει όλα αυτά τα πράγματα και επιπλέον διαπιστώσαμε ότι το συγκεκριμένο γονίδιο είναι πολυμορφικό, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Άλλες εκφράζονται πολύ, άλλες εκφράζονται λίγο. Ως εκ τούτου θα πρέπει, εφόσον έχει τόσες πολλαπλές λειτουργίες αυτό το γονίδιο, θα πρέπει να είναι μία πιθανή εξήγηση γιατί υπάρχουν τόσα παράξενα αποτελέσματα, ακόμη και άτομα τα οποία είναι απόλυτα υγιή, δεν έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, μπορούν και προσβάλλονται, και η δική μου άποψη είναι και έχει παραδεχτεί πλέον από όλους, αυτό προσπαθούν να βρουν και υπάρχει ήδη ένα ενιαίο μεγάλο πρόγραμμα της Βόρειας Ευρώπης κυρίως, δεν ξέρω γιατί δεν συμμετέχουν χώρες από την Νότια Ευρώπη, να μπορεί να γίνει συσχέτιση ανάμεσα στη γενετική σύσταση των ασθενών και τη γενετική σύσταση των ατόμων τα οποία δεν προσβάλλονται από τον ασθενή αυτή. Το ίδιο εύκολα, όχι, το ίδιο εύκολα δεν προσβάλλονται, όχι δεν προσβάλλονται, δεν ναι. προσβάλλονται το ίδιο εύκολα. Ναι, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να έρθουν. Στην περίπτωση του AIDS, αν έχεις συγκεκριμένη γενετική σύσταση, δεν προσβάλλεσαι καθόλου από τον ιό. Μάλιστα. Άρα μήπως συμβαίνει και σε αυτό το πέρα, μήπως υπάρχει λόγω της γενικής να μην προσβάλλεσαι καθόλου. Άρα και το λοιπόν, δεύτερο είναι, άρα λοιπόν, ακόμη ναι. και αν προσβάλλεσαι λόγω της γενετικής σύστασης, ναι. να μην έχεις τόσο βαριά συμπτώματα. Καταστροφικά ναι. Κλινικά στοιχεία. Άρα υπάρχουν δύο στοιχεία. Αν υπάρχουν άτομα λόγω του DNA τους να μην εισέρχεται καθόλου ο ιός μέσα στα κύτταρά μας ή αν εισέλθει, να μην υπάρχουν τόσο σοβαρά Μάλιστα. συμπτώματα. Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γενετική, το DNA, σε όλο αυτό το θέμα, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα αν οι Έλληνες είμαστε σε αυτούς τους τυχερούς λαούς που η αλυσίδα του DNA μας προφυλάει. Όχι, ξέρουμε ότι είμαστε πολύ πολυμορφικοί, έχουμε μελετήσει τον πολιτισμό, έχει δημοσιευτεί η εργασία μας αυτή πριν από 5-6 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα πρέπει τώρα, καθώς αρχίζουν τα πειράματα, να μέσα στην αξιολόγηση των προγραμμάτων να μπει και η γενετική σύσταση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω, το γεγονός ότι γνωρίζουμε τη γενετική σύσταση του ιού, επιτρέπει πλέον να αναπτυχθούν φάρμακα και εμβόλια. Χωρίς να γνωρίζουμε τη γενετική σύσταση του ιού, αυτό θα ήταν πρακτικώς αδύνατο. Και για μένα έχει σημασία μια είδηση που σας ενδιαφέρει και εσάς όσον αφορά τα φάρμακα αυτή τη στιγμή, αυτό που ενδιαφέρει ο κόσμος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, χάρη στη μελέτη του DNA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί 4 διαφορετικά προγράμματα. Χθες όμως διαπίστωσα ότι δεν είναι μόνο τα 4 προγράμματα τα οποία υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά υπάρχουν 6 προγράμματα που αξιολογούνται. Τα 3 από αυτά ενδιαφέρουν το πολύ κόσμο. Γιατί τον ενδιαφέρουν? Γιατί για να εγκριθεί ένα φάρμακο περνάει από 4 στάδια. Τα 3 από αυτά βρίσκονται στο 3ο στάδιο αξιολόγηση. Δηλαδή έγιναν απομένει άλλο ένα. Στα κύτταρα έγιναν οι μελάτες στα ζώα και γίνονται ήδη στον άνθρωπο. Και έχει μεγάλη σημασία. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένα αντιϊκό φάρμακο που δεν είναι ρεβερσίνη και χθες ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βρέθηκε και ένα άλλο αντιϊκό φάρμακο το οποίο είναι ομόλογο της κιτοσίνης του RNA. Mm-hmm. Γιατί έχει σημασία αυτό το φάρμακο? Γιατί αυτό το φάρμακο έχει περάσει τα 2 στάδια και επιπλέον έχει την ιδιότητα αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο να δρά όχι μόνο για το κορονοϊό αυτό το νέο, αλλά και 2 προηγούμενους κορονοϊούς, τον ΜΕΣ και το ΣΑΣ τον 1. Κύριε Άρα καθηγή... είναι ένα πιο γενικότερο φάρμακο. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, έχουν δοκιμάσει τα 2 πετυχημένα φάρμακα, δηλαδή τη ρεβερσίνη και το ανάλογο αυτό,
Και το πιο σημαντικό είναι ότι όπου αποτυχάνει το ένα φάρμακο, δηλαδή να υπάρχουν στελέχη του ιού τα οποία είναι ανθεκτικά, δρά το άλλο. Οπότε συνεργαστικά αυτά τα δύο φάρμακα μπορεί τελικά να δώσουν κύριε την τελική λύση αντιμετώπισης. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι, γιατί τώρα το ρεβιθισίνη και τα λοιπά δεν μπορεί να τα καταλαβαίνουμε. Πείτε μας με τη δική σας εμπειρία και γνώση, πότε μπορεί αυτό το φάρμακο να περάσει και το τέταρτο στάδιο, ούτως ώστε να χορηγηθεί σε ασθενείς για να γίνουν καλά. Αυτή τη στιγμή γίνονται αξιολογήσεις σε 1000 άτομα και στα δύο προγράμματα. Μέσα στον Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο θα είναι το τέταρτο στάδιο αξιολόγησης. Και το πιο εντυπωσιακό ακόμη για αυτό το καινούργιο φάρμακο είναι ότι δεν θα χορηγείται ενδοφλεβικά, αλλά θα είναι σε χαπάκι, που θα είναι ακόμη πιο εύκολη η χορήγησή του. Δηλαδή πιστεύετε ότι μέχρι τέλη του Μάη θα έχουμε το φάρμακο? Όχι, δεν μπορεί να είναι. Θα πρέπει να φτάσουμε Ιούλιο. Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε για τον Ιούνιο να βγει το φάρμακο. Όσον αφορά το εμβόλιο δεν το συζητώ, θα πάει πιο πίσω, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πολύ πετυχημένα πειράματα που γίνονται στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτά θέλουν τουλάχιστον από 9 μήνες έως ένα χρόνο για να λειτουργήσουν. Άρα κατά συνέπεια, αν θα είναι διαθέσιμα του χρόνου, θα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση και από μένα. Θεωρείτε πιθανό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη να έχουμε νέο κύμα? Δυστυχώς μπορεί να υπάρχει αυτή η λύση, γιατί ήδη βλέπω και στην Κίνα ακόμη και στο Χοκόν υπάρχουν ήδη καινούργια κρούσματα. Δεύτερος γύρος, ναι, δεύτερος γύρος. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, αν σας ρωτούσα, όχι στον αέρα αλλά ως φίλος, ποια είναι η σύσταση που κάνετε εσείς με τη γνώση την οποία έχετε, τι πρέπει να, για μια ακόμη φορά, έχει σημασία να ακούμε ανθρώπους που ξέρουν το θέμα καλά. Ποια είναι η προτροπή σας, τι λέτε στους δικούς σας, στην οικογένειά σας? Εγώ θα έλεγα το εξής. Η πρώτη λύση εμένα μες στο σπίτι. Αν για κάποιο λόγο, όπως εσείς πάτε στο σταθμό, δεν μπορείτε να μείνετε στο σπίτι, τα πειράματα έχουν δείξει ότι πρέπει να κρατάτε απόσταση όχι ενός μέτρου, τουλάχιστον 2 μέτρων, ίσως και περισσότερο, κάτι που δεν το βλέπω στις τράπεζες και αυτό. Δεν γίνεται, κύριε καθηγητά, το ξέρετε, δεν το κρατάμε αυτό. Εάν, παραδείγματος χάρη, είμαι συνταξιούχος, δεν υπάρχει λόγος να κυκλοφορώ, πρέπει να μένω στο σπίτι. Αν όμως είμαι εργαζόμενος και πρέπει να πάω στη δουλειά μου, πρέπει πάση θυσία στη δουλειά μου να κρατάω μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, τουλάχιστον 2 μέτρων, όχι ενός μέτρου, τουλάχιστον 2 μέτρων. Επιπλέον, πρέπει όταν βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους να φοράω μάσκα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός έλεγε ότι δεν χρειάζεται μάσκα, αλλά πλέον ανατρέπεται αυτή η άποψη. Καλό θα είναι να φοράμε μάσκα και επίσης να μην χαιρετιόμαστε, αλλά να χαιρετιόμαστε με απλό τρόπο. Και τέλος, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όταν γυρίζουμε στο σπίτι, πάση θυσία ή όταν κάνουμε κάποια δουλειά, να πλένουμε τα χέρια μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.